Σαφώς το έχω μεταφέρει. Σήμερα είχα την ευκαιρία να συναντηθώ και με τον κύριο Πλεύρη και με την κυρία Γκάγκα και με τον Γενικό Γραμματέα Αρμόδιο για τη Δευτεροβάθμια, τον κύριο Κοτσιόπουλο. Μάλιστα. Το επόμενο 48ωρο, την Πέμπτη, θα είναι εδώ ο διοικητής της στην Κέρκυρα, γιατί εγώ είμαι στην Αθήνα, θα έρθω αύριο όμως, ναι, ναι. Θα είναι στην Κέρκυρα ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο κύριος Καρβέλης, έρχεται από την Πάτρα στην Κέρκυρα, προκειμένου να δούμε, να συναντηθεί με όλους τους παράγοντες, προκειμένου να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι, τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει. Ο κύριος Καρβέλης έχει κάνει κατ' επανάληψη προσπάθειες, αλλά ναι. Έχουμε μία διοίκηση, προσέξτε. Έχουμε δύο λαϊκά μέλη, δεν τα διόρισα εγώ, το κόμμα σας τα διόρισε, σιωπηλούς παρατηρητές, την κυρία Καλαϊτζόγλου και την κυρία Σαγεδινού. Έχουμε γιατρούς με τεράστια εμπειρία να παρετούνται και να λένε πρέπει να ανασταλεί η λειτουργία της παθολογικής κλινικής. Και έχουμε και μία διοίκηση νοσοκομείου, σιωπηλό παρατηρητή και κατ' επιλογή να βγαίνει στα μέσα ενημέρωσης. Αυτή είναι η εικόνα κυβέρνησης. Αυτή είναι η εικόνα σοβαρής κυβέρνησης. Πραγματικά σας μιλάω ειλικρινά. Τώρα, με συγχωρείτε, η κυβέρνηση προσπαθεί να λύσει προβλήματα. Σας είπα λοιπόν. Η κυβέρνηση διόρισε αυτά τα πρόσωπα τα οποία γέννησαν το πρόβλημα. Ενέσκυψε ένα πρόβλημα. Έρχεται λοιπόν ο διοικητής, ο αρμόδιος διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Μάλιστα. Ενώ την Πέμπτη που θα είναι στην Κέρκυρα ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κανονίστηκε με πρωτοβουλία μου να γίνει και μια τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή της υφυπουργού. Σε αναπληρώτρια υπουργού μάλλον, του Γενικού Γραμματέα και όλων των παραγόντων. Ωραία. Που θα είναι στην Κέρκυρα. Ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσει να δοθεί λύση. Και σας όμως περιμένω στο στούντιο ένα σχόλιο. Να φωνάξουμε και να διαφωνήσουμε. Ένα σχόλιο, ένα σχόλιο μόνο. Ναι, παρακαλώ. Εγώ κατανοώ ότι υπάρχουν προβλήματα και πιθανώς να έχει κάνει λάθη και η διοίκηση. Με συγχωρείτε πολύ, δεν έχει κάνει λάθη η διοίκηση. Για τη διοίκηση έχουν βγάλει αποφάσεις στα δικαστήρια. Κύριε Βουλευτά, στην περίπτωση του φαρμακοποιού. Είναι ελεγχόμενη η διοίκηση και σε ποινικό επίπεδο από όσο ωραία, γνωρίζω. Ωραία, το καταλαβαίνω. Πιθανώς λοιπόν και για τα συγκεκριμένα και ναι. Για τις συγκεκριμένες τις παρετήσεις πιθανώς να έχει κάνει κάποια λάθη η διοίκηση. Δεν είμαι δικαστής για να κρίνω. Όμως, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Όταν το νοσοκομείο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, γιατροί οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, όταν έχουν ασθενείς, όταν έχουν γεμάτο κλινικές με ασθενείς, δεν μπορούν να παρετούνται. Κανένας ένστολος δεν θα το έκανε αυτό όταν είναι σε κάποιο καράβι κυβερνήτης ή όταν είναι σε κάποιο πλοίο να υπηρετεί. Μάλιστα. Εδώ όμως το έκαναν. Ναι. Θα μπορούσαν να περιμένουν να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να μην βγαίνουν να λένε ότι η παθολογική κλινική θα ανασταλεί. Ντροπή! Ναι, σας διαφεύγει όμως κύριε Βουλευτά ότι 3 χρόνια τώρα η διοίκηση του κυρίου Ρουμπάτη βρίσκεται υποκαθεστώς μιας έντονης κριτικής για τις ενέργειες και τις πράξεις της. Και μια ζωή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και ο κύριος Κικίλιας και ο κύριος Πλεύρης, η κυρία Γκάγκα, με υποσχέσεις ατέλειωτες αλλά και αδύναμες να υλοποιηθούν, έχουν αντιμετωπίσει το ιατρικό και το επιστημονικό προσωπικό του νοσοκομείου. Με συγχωρείτε πολύ. Η ντροπή ταιριάζει. Να διαφωνήσετε, δικαίωμά σας. Δώσαμε υπόσχεση ότι θα τελεχώσουμε το νοσοκομείο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά βάλαμε προκήρυξη με 52 νοσηλευτές. Αυτές οι υποσχέσεις. Όταν το νοσοκομείο της Ρόδου έχει 25. Καλώς. Εντάξει, κύριε Βουλευτά. Θα σας περιμένω στο στούντιο να τα πούμε με πιο ένταση. Με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε δηλώσεις.